Στα σπλάχνα της μάνας γης για την οποία έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε βρίσκεται πλέον ο πολιτικός, ο άνθρωπος, ο οραματιστής, ο αδιάφθορος άνδρας Τάσος Μητσόπουλος, ο Τάσος της Κύπρου και του ελληνισμού. Οι λέξεις πολύ μικρές για να περιγράψουν το μεγαλείο της ψυχής του. Άνθρωποι διαφορετικοί έσπευσαν κατά χιλιάδες και γίναν ένα για να απευθύνουν το ίστατο χαίρε. Το χειροκρότημα πολύ μικρό για να ευχαριστήσει τον Τάσο Μητσόπουλο, όπως και οι φωνές του απλού ανθρώπου. Η κηδεία του Τάσου τελέστηκε προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου του Κοντού στη Λάρνακα σε μια ατμόσφαιρα που ξεχύλιζε από συγκλονισμό και βαθύ πόνο για τη μεγάλη απώλεια. Ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο. Άνθρωποι απλοί που ευεργετήθηκαν από την αγάπη και τη συμπόνια του στέκονται πάνω από το φέρετρο, μην μπορώντας να πιστέψουν την απρόσμενη απώλεια. Τραγικές φιγούρες στα μέλη της οικογένειάς του, η αγαπημένη του σύζυγος, τα δύο σπλάχνα του, ο Λεβέντης πατέρας του και η αδερφή του. Η πολυαγαπημένη του κόρη, αν και 14 μόλις χρόνων, αποχαιρέτησε τον πατέρα της περήφανα και με λόγο που δείχνει ότι οι αρχές και οι αξίες του Τάσου ήδη μεταλαμπαδεύτηκαν. Θέλουμε να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ήθος και την ταπεινότητα με τα οποία μας μεγάλωσες. Το επίθετό σου είναι για μας η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη κληρονομιά που μας αφήνεις. Σε ευχαριστούμε που ήσουν αυτός που ήσουν. Να ξέρεις ότι είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι που ήσουν ο άνθρωπός μας. Προσωπικά δεν έχω κάτι περισσότερο να πω παρά ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ για τις υπέροχες αναμνήσεις που μου χάρισες. Ήσου δίπλα μου και στις χαρές αλλά και στις λύπες. Επίσης, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ που με άφηνες να σχηματίζω τη δική μου γνώμη και να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες το ήθος, την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια. Τέλος, σε ευχαριστώ που μου δίδαξες την τεράστια σημασία της αγάπης. Με πράξεις και όχι με λόγια, μου απέδειξες πως η αγάπη είναι το σημαντικότερο πράγμα στη γη. Τώρα που είσαι μακριά μας, η αγάπη είναι αυτή που θα μας φέρνει κοντά. Πιστεύω πως είχες να προσφέρεις πολλά ακόμη στον τόπο μας, αλλά ο Θεός σε ήθελε δίπλα του. Γι' αυτό εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σου πούμε καλό ταξίδι. Πάντοτε θα βρίσκεσαι σε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Σ' αγαπάμε και ευχαριστούμε για όλα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Συγκλονισμένος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μετά τον πολιτικό του πατέρα έχασε και το πολιτικό του παιδί. Οι μνήμες κινηματογραφικές. Όλα αυτά είναι, Τάσο μου, που πρέπει να σχολιάσουμε. Και εσύ δεν ανταποκρίνεσαι, αγαπημένα μου φίλε. Με αφήνεις για πρώτη φορά μόνο να αντιδράσω όπως ο ίδιος νομίζω. Ή όμως να σχολιάσω τα χαρίσματα που βίωσα καλύτερα από κάθε άλλον όλα τα χρόνια της συνεργασίας μας. Ο Νίκος Αναστασιάδης θυμάται όλες εκείνες τις στιγμές που έζησε με τον Τάσο ως πολιτικό. Ήσουν αυτό που έλειπε από την πολιτική ζωή, είπε χαρακτηριστικά. Εκείνο που θέλω να προσθέσω, Τάσο μου, είναι πως ποτέ δεν επιστράτευσες στην κολακία για να αλληλεχθείς. Ποτέ δεν παρασύρθηκες από την χαρισματική ευγλωτία που σε διέκρινε στον λαϊκισμό. Ήσουν ο πολιτικός του μέτρου και της αλήθειας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε και για τον άνθρωπο Τάσο Μητσόπουλο. Για μένα ήσουν ένα από τα παιδιά μου. Και για σένα ήμουν, όπως μου έλεγε συχνά ο δεύτερος σου πατέρας. Στα 20 σχεδόν χρόνια της συνεργασίας μας, ποτέ και καμιά σκιά δεν παρισέφρισε στις σχέσεις μας. Μαζί μοιραστήκαμε τις χαρές και τις λύπες που η πολιτική προσφέρει. Μαζί κλάψαμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης σου μητέρας, αλλά και μαζί γιορτάσαμε τον γάμο σου με την αγαπημένη μας Κατερίνα. Και το ίδιο μαζί χαρήκαμε τη γέννηση της χαράς και του Άρη. Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν διστάζει δημόσια να ζητήσει από τον Τάσο συγχώρεση, αποκαλύπτοντας και κάτι που ουδής γνώριζε. Θέλω, αγαπημένε μου Τάσο,
Να με συγχωρέσεις αν καθυστέρησα στην ικανοποίηση της πρώτης σου επιλογής κατά τη συγκρότηση της κυβέρνησης. Γνώριζα την επιθυμία σου να αναλάβεις το Υπουργείο Άμυνας. Γνώριζα πόσο ήθελες να υπηρετήσεις την πατρίδα σου από μια έπαρξη που πρόσφερε και ο πατέρας σου, ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού, Άρης Μητσόπουλος. Και όταν, αγαπημένε μου, οι συγκυρίες το επέτρεψαν, δεν προλάβες, Στάσο μου, να ολοκληρώσεις το όραμά σου. Φεύγεις από τη ζωή με τις τιμές που σου αξίζουν, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος. Καλό σου ταξίδι, Στάσο. Ελαφρύ να είναι το χώμα που θα σε σκεπάσει, γέ μου. Αιωνία σου η μνήμη. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο να μην κρύβει τη θλίψη του. Εκόσμησες το πρόσωπό σου με μίαν εύοσμον ανθοδέσμην αρετών. Προεξαρχούσεις της αρετής της αγάπης. Ο Τάσος Μητσόπουλος με το θάνατό του κατάφερε να ενώσει όλους τους πολιτικούς αλλά και τους ανθρώπους διαφορετικών παρατάξεων. Μακάρι αυτό να μην είναι κάτι πρόσκαιρο αλλά παντοτινό. Αιωνία σου η μνήμη, Τάσο μας.